Λοιπόν, θα συνδεθούμε και θα δούμε την κυρία Ματίνα Παπά. Βρίσκεται μαζί με την Αναστασία για να ακούσουμε το τι ακριβώς έχει γίνει. Η Αναστασία Αργυριάδου είναι εκεί από το πρωί, έχει κάνει το ρεπορτάζ που είδαμε. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι βλέπετε, η Ματίνα ακόμη ταλαιπωρείται από τις κακώσεις που έχει στον Αφιένα και στον ώμο της. Και σήμερα, μάλιστα, έκανε και μια μαγνητική. Και αναμένει τώρα και το συνήγορό της, τον κύριο Μαντούβολο, ο οποίος φτάνει από στιγμή στην Κομωτινή για να πάει αύριο στην εισαγγελέα και να καταθέσει και τη μήνυση που αναφέραμε και στο ρεπορτάζ. Να τη δούμε στο μεγάλο παράθυρο για να τη δούμε καλά. Και κυρία Παπά, αυτό που νομίζω πρώτα πρέπει να μας πείτε είναι τι ακριβώς έγινε, πότε έγινε και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Έγινε 26 Τετάρτου μέσα στο μεγάλο αμφιθέατρο της σχολής. Συγγνώμη λιγάκι. Στο μεγάλο αμφιθέατρο της σχολής, τελειώνοντας την πρόβα του χορού, μου κάνανε παρατήρηση γιατί δεν τους αρέσανε τα νύχια μου. Ότι δεν πρέπει να τα έχω βαμμένα και να τα κόψω. Εν συνεχεία, εγώ τους είπα, αν το λέει κάποιος νόμος και ότι έχω καθηγητή να μου το πει όλο αυτό. Αντέδρασαν γιατί δεν τους άρεσε η απάντησή μου και έγινε αυτό που έγινε. Πέσανε πάνω μου, με χτυπήσανε, ενώ ήμουνα κάτω, με χτυπούσανε. Μετά φύγανε όλοι μαζί. Όταν λέτε σας χτυπούσαν και όλοι μαζί, πόσοι και ποιοι ήταν αυτοί? Δεν θέλουμε να μας πείτε τα ονόματα, αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Αλλά... Ήτανε? Οι δύο συμφοιτήτριες. Δύο συμφοιτήτριές σας που το έκαναν αυτό. Τραυματιστήκατε σοβαρά? Παρόντες κι άλλοι συμφοιτητές. Ήταν σίγουρα, ναι, ήταν παρόντες κι άλλοι συμφοιτητές. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Λέω, χτυπήσατε πολύ. Είδαμε φωτογραφίες από το νοσοκομείο με μόλοπες. Αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο σε βάρος σας. Με πολύ ξύλο. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε βλέποντας τις φωτογραφίες από το νοσοκομείο. Τι να σας πω. Μακάρι να μην το περάσει κανείς αυτό. Και πόσο μάλιστα μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα που υποτίθεται ότι έχουμε ανθρώπους δίπλα μας για να στηριζόμαστε. Πέρα από το μέρος της διδασκαλίας, έχουμε ανθρώπους δίπλα μας να στηριζόμαστε, να μας φροντίζουν, να μας προσέχουν, γιατί είμαστε παιδιά που μας έχουν στείλει οι γονείς μας εδώ να σπουδάζουμε. Και όχι να γυρίζουμε σπίτι μας χωρίς χέρια, χωρίς πόδια κτλ. Όλο το περιστατικό έγινε μέσα στο αμφιθέατρο, είπατε. Πώς ακριβώς σας χτύπησαν? Ναι. Στην αρχή αρχίζανε να με βρίζουνε. Στην πορεία με έσπρωξε η μία και όταν έπεσα κάτω άρχισαν να με κλωτσάνε. Πόση ώρα κράτησε όλο αυτό? Δεν θυμάμαι. Θέλω να πω, ήταν κάτι που κράτησε ένα λεπτό ή πήρε σε διάρκεια? Όχι, σίγουρα ένα λεπτό όχι, δεν κράτησε. Ήταν πάνω από τέταρτο. Αλλά πάνω από τέταρτο. Να σας δώσω με ακρίβεια πόση ώρα κράτησε, δεν θυμάμαι. Ναι. Ναι. Όχι, όλο θέλω... αυτό ήταν πάνω από τέταρτο. Ήταν πολλή ώρα. Το ρωτάω γιατί είπατε ότι ήταν και άλλοι συμφοιτητές εκεί παρόντες. Και προφανώς ένα επεισόδιο που διαρκεί κάποιο χρόνο το ακούνε γύρω-γύρω. Γιατί φαντάζομαι φωνές θα υπήρχαν και εσείς θα φωνάζατε. Δεν ήρθε κανείς να σας βοηθήσει. Όχι μόνο το ακούσανε, αλλά επειδή εγώ μάλλον με τις συγκεκριμένες, δηλαδή με φωνάζανε και τα λοιπά. Και έδωσα αυτές τις απαντήσεις που έδωσα, μερικοί επιτέθηκαν προς εμένα. Και άλλοι? Όχι μόνο, απλά με αφήσανε. Ναι, ναι. Εκτός από τις δύο κοπέλες, δεχτήκατε επίθεση και από άλλους, λέτε? Ναι. Και καθημερινά, κάθε φορά που πηγαίνω στο σχολείο, αυτό το πράγμα γίνεται. Ζητούσα καθημερινά βοήθεια από τον καθηγητή. Δεν έβλεπα καμία αντίδραση. Κανένα αποτέλεσμα, δεν έβλεπα τίποτα. Θα έρθω στον καθηγητή σε λίγο. Μένω λοιπόν στο ότι γίνεται το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό. Λέτε, μας περιγράψατε ποιοι συμμετέχουν, ποιοι συμμετείχαν σε αυτόν και ότι δεν ήρθε κανείς να σας βοηθήσει. Γιατί έγινε αυτό στην πραγματικότητα? Γιατί προφανώς τα νύχια είναι η αφορμή. Υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάποια πιο παλιά διαμάχη ή κάτι άλλο που έχει συμβεί? Πιο παλιά σε ομαδικές εργασίες που είχαμε, εμένα δεν με ενημερώνανε.
για τίποτα. Τώρα, μετά εγώ το είχα πει στον καθηγητή εκείνη την ώρα μπροστά του. Το είχα πει ότι εμένα δεν με ενημερώνουν και ότι δεν έχω να σας παρουσιάσω καμία εργασία. Αυτές σηκώθηκαν επάνω, φωνάζανε, χτυπούσαν τη θερανία. Ο καθηγητής δεν αντέδρασε και μόλις βγήκαμε έξω, άρχισαν πάλι να με βρίζουν και θα δεις τι θα πάθεις και τα λοιπά. Και στο αμφιθέατρο αυτό που έγινε, mm-hmm. δεν ξέρω, δεν τους άρεσε το χρώμα μάλλον. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Περιγράφεται, όχι, προσπαθώ να φτάσω από την αφορμή, γιατί τα νύχια ή η εμφάνιση μιας μέρας είναι η αφορμή για να γίνουν όλα αυτά. Περιγράφεται λοιπόν μια διαμάχη η οποία κρατάει καιρό. Αυτό είναι bullying, δηλαδή εσείς το έχετε εισπράξει ως bullying και έτσι εκδηλώθηκε κιόλας. Πού οφείλεται, υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν το εκφράζω ως bullying. Εγώ εκφράζω όλο αυτό που έχω περάσει. Όλη αυτή τη βία συμπεριφορά που είχαν και έχουν απέναντί μου. Έναν καθηγητή να προσπαθεί να συγκαλύψει το γεγονός. Όλα αυτά. Nice. Αν το ονομάζεις bullying ή όχι, πραγματικά. Απλά όλα αυτά που γίνανε, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα γινόντουσαν κάποια στιγμή σε μένα. Είναι βία. Βία, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αν το πούμε με όποιο τρόπο, ένα πράγμα είναι βία. Και βία η οποία, έρχομαι σε αυτό που πάτε τώρα και με τον καθηγητή, φαίνεται να γίνεται μια προσπάθεια να περάσει λίγο απαρατήρητη. Πάμε λοιπόν στον καθηγητή, στην ώρα του οποίου, στο μάθημα του οποίου έγινε το περιστατικό. Το λέω γιατί από τα γεγονότα που κι εσείς μας περιγράψατε και ο συνήγορός σας, ο κύριος Μαντούβαλος, χθες, αντιλαμβάνομαι ότι οι δύο φοιτήτριες οι οποίες κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό σας και ο καθηγητής με εσάς έχουν μια σχέση, γιατί τα περιστατικά που δέχεστε το bullying από τις δύο αυτές κοπέλες, τη βία, λεκτική ή σωματική, δεν είναι μόνο εκείνη τη μέρα. Λόγω του μαθήματος του καθηγητή έχουν γίνει και άλλα περιστατικά σαν αυτά που μας περιγράψατε. Συνδέεται, υπάρχει μια γραμμή ανάμεσα στον καθηγητή, τις δύο αυτές συμφοιτήτριές σας και τη βία που δέχεστε? Σας λέω ότι δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, αλλά καθημερινά αντιμετώπιζα τα προβλήματα. Ο καθηγητής με έβλεπε να κλαίω και δεν έπαιρνε καν θέση. Ναι. Ο καθηγητής λοιπόν έρχεται να σας επισκεφθεί στο νοσοκομείο? Μόλις ήμουνα στα έκτακτα. Ναι. Ήρθε, με ρώτησε όλα καλά. Και μου είπε, πρόσεξε καλά, μην βγούμε στα μανταλάκια, μην μιλήσεις πουθενά. Μετά δεν ξανάρθω στο νοσοκομείο. Μόνο τηλέφωνο μου έπαιρνε να προσέξω, μην μιλήσω πουθενά. Γίνεται λοιπόν το περιστατικό, ο ξυλοδαρμός, το επεισόδιο. Και πηγαίνετε αμέσως στα επίγοντα του νοσοκομείου? Ναι, κάλεσα το ασθενοφόρο μόνη μου και μεταφέραν στα επίγοντα. Και ο καθηγητής έρχεται, φαντάζομαι, αμέσως μετά. Θα είχε περάσει, ξέρω, μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρες, ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Άρα ο καθηγητής έρχεται εκεί, που σημαίνει ότι ενημερώνεται για τον ξυλοδαρμό σας. Και αυτό που έρχεται να σας... Εγώ ίδια τον ενημέρωσα. Α, εσείς τον ενημερώσατε. Του τηλεφωνήσατε? Ναι. Και ήρθε στο νοσοκομείο. Του τηλεφώνησα μόνο και μόνο επειδή Συγγνώμη να σας πω, του τηλεφώνησα μόνο και μόνο επειδή ήξερα ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τις δύο κοπέλες. Ναι, όταν λέτε πολύ καλές σχέσεις, τι εννοείτε? Δεν ξέρω, οι αγαπημένες του φοιτήτριες. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν στο νοσοκομείο... Εφόσον αυτές είχαν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στις πρόβες, μέσα στο τμήμα. Ναι. Έρχεται λοιπόν στο νοσοκομείο, στα επίγοντα του νοσοκομείου, και εκεί λέτε ότι αυτό που σας λέει μόνο είναι μην πεις τι έγινε. Ορίστε. Δεν σε ρώτησε για την υγεία σου, για το πώς είσαι, πώς το έπαθες, αλλά απλά προσπάθησε να αποσιωπήσει το γεγονός. Ναι, ναι, ναι. Απλά προσπάθησε να το συγκαλύψει. Εδώ είναι τώρα... Απλά ήθελε να μην πω τίποτα εγώ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και επειδή γίνεται και ΕΔΕ... που έρθουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Ναι, επειδή γίνεται και ΕΔΕ, προφανώς αυτό δεν είναι το κομμάτι
που θα πρέπει ο ίδιος να δώσει μια απάντηση. Γιατί όταν μαθαίνεις ότι στη σχολή σου υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, ότι έχει πάει φοιτήτρια στο νοσοκομείο και πηγαίνεις και την επισκέπτεσαι και αντί να προσπαθήσεις να δεις τι έγινε, να ενημερώσεις τη σχολή, να ενημερώσεις την αστυνομία, μας λέτε ότι αυτό που σας είπε είναι μην τυχόν και πεις κουβέντα. Είναι, πώς θα το πω, τραγικό. Πόσες άλλες φορές σας είπε... Και απάνθρωπο. Και απάνθρωπο, ναι. Εφόσον είναι έτσι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι απάνθρωπο. Πόσες άλλες φορές ήρθε και σας είπε να μην πείτε το τι έχει γίνει. Συνέχεια. Σχολή συνέχεια. Δεν τον ένοιαζε τον καθηγητή όλο αυτό που περνάω. Δεν τον ένοιαζε όλη αυτή την αντιμετώπιση που είχα από τις συγκεκριμένες κοπέλες. Τον ένοιαζε μόνο μη μαθευτεί τίποτα. Ναι. Για αυτά όλα έχετε κάποιες αποδείξεις, έχετε μάρτυρες, έγινε μπροστά σε άλλα πρόσωπα, σας το είπε μπροστά σε άλλους ή κατηδίαν. Όχι. Μόλις τελείωνε το μάθημα του έλεγα ότι γιατί βλέπεις πώς μου φέρονται, γιατί δεν με προστατεύεις. Μάλιστα. Τώρα, εσείς έχετε υποβάλει μήνυση. Και εγώ δεν ήθελα να τον προσβάλλω μπροστά σε όλους. Ναι, καταλαβαίνω. Έχετε υποβάλει λοιπόν την μήνυση. Εν αντιθέσει με τον κύριο καθηγητή που το έχει κάνει. Λοιπόν, κυρία Παπά. Θέλω λίγο ναι. Να το περιγράψει αυτό. Ναι, Αναστασία, για πες μας. Όταν του ζήτησα να βγω προχθές έξω από το μάθημα, γιατί δεν άντεχα μια κατάσταση που γινόταν μέσα στο τμήμα, μια παρουσίαση ενός θέματος από τις συγκεκριμένες κοπέλες, του λέω, κύριε καθηγητά, μπορώ να πάω λιγάκι έξω για... επειδή δεν νιώθω καλά ψυχολογικά, και γέλασε μαζί με τις φοιτήτριες και μου είπε είσαι φαντασιόπληκτη. Λοιπόν, από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε λόγο... ότι πώς μετά από έναν τέτοιον άνθρωπο να συνεχίζω να ζητάω βοήθεια. Το λόγο έχει δικαιοσύνη. Και να πούμε, Νίκο, ότι ο Πρίτανης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου ενημερώθηκε μόλις πριν από 2 ημέρες για το περιστατικό από τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, αυτό είναι το άλλο ερώτημα. Εσείς γιατί δεν πήγατε, αφού είδατε ότι είχατε τέτοια αντιμετώπιση από τον καθηγητή, δεν πήγατε στις Πρετανικές Αρχές, δεν πήγατε δηλαδή στον υπεύθυνο του τμήματος να πείτε το τι έχει γίνει. Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο συγκεκριμένος καθηγητής. Σε κάποιον άλλον λοιπόν. Απευθύνθηκα στην Κοσμή τώρα. Ναι. Απευθύνθηκα στην Κοσμή τώρα, η οποία μου είπε θα καλέσει τις δύο κοπέλες να τους κάνει συστάσεις. Έβλεπα όμως ότι το θέμα προχωράει και εμένα δεν με αφήνανε σε ησυχία. Μέχρι που 18 Μαΐου, πήρα τηλέφωνο τον Πρίτανη στο γραφείο του. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον άνθρωπο. Ήθελα απλά να του ζητήσω βοήθεια, να τον ενημερώσω καταρχήν τι έχει γίνει και να του ζητήσω βοήθεια. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον άνθρωπο και από τότε συνέχιζα να το περνάω μόνη μου όλο αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη θα έχει το καθήκον και την υποχρέωση να διαλευκάνει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εύχομαι σε κανέναν να μην το περάσει αυτό που βιώνω εγώ αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως μας το περιγράφετε, ομολογουμένως είναι φρικτό.